Casomal en Bogar, Osores. Hani Turum Alek Kuala Gadi. Hadi erkep. Selam Alek Kuala, belli varos olsun ben. Çekin, travesa gibi. Ενώ μπορεί να το εξηγήσει. Ενώ μπορεί να το εξηγήσει. Ναι. Έχει γενέκα, έχει 65 χρόνια, έχει πόσα χρόνια παντρεμένο. Παρακάτω, ρε. Πε μου, ρε. Πόσα Εσύ πόσα χρόνια είσαι. Παντρεμένο. Ποια ελεύθερο. Παντρεμένο και ελεύθερο. Γενέκα να σε σεβάζει. Είναι που με ξαπολά στο. Μα λε κομμάτι δουλεύει, ρε φιλε δουλειά, να το κάνει και νυχτέρκα να αρρωστήσει εύκολα. Λοιπόν, ρε μάλε, με μιλά. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου, είναι ο χορηγός μας. Και αμέσως η Τράπεζα Κύπρου θα είμαστε δαμέ. Ναι. Πρέπει να το πούμε. Εντάξει. Οφείλω να ομολογήσω ότι. Φίλοι μα, τσιάγω, μα στηρίζω. Φίλοι μα, εσύ. Ο φίλο μα τον Αντώνη. Τον Αντώνη πει να πονεί, ρε. Αντώνη, είστε εδώ, ρε. Α, έτσι δαμέ. Ναι, σήμερα βρέσει γιουρίτζι. Α σου πω κάτι, ρε. Γιατί βάλω τον Αντώνη δεν μου να μας πει. Εν τον πιέρο και αμέ, πώς εβίωσε... Εν όρτε αμέ, Αντώνη μου, έλα φίλε μου. Επίσης, πέμπας που είσαι χειροσύμα. Εγώ είμαι για χειροσύμα, να κάνουμε ιστορία, δά με ρε. Έλα, Αντώνη, άπο δά, έλα ρε φίλε. Κάμε λίγο τόπο ρε Μαλεκό. Κάμε λίγο τόπο ρε. Έλα, εντάξει ρε φίλε. Έλα στο μικρόφωνο του φίλου σου, αμέ. Εγώ να το μιλήσω δημοσιογραφικά τώρα. Ναι. Επήγε στην Ιαπωνία σε Χιροσίμα και συνάντησε τον πιο τον φίλο των κουμπάρων του, νομίζω. Ναι. Λοιπόν. Έναν παιδί το οποίο εξενιδεύτηκε να πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου και κάνει την καριέρα όπως θέλει να κάνει. Πώς ήταν η απορία μου με έναν που υπάρχει το πιέρο είναι αντέχει στη Χιροσίμα. Γιατί εμείς πάμε στην Κύπρο, ακούμε Χιροσίμα και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Ναι. Ο άνθρωπος δεν είναι σε πίεση, είδε και την πόλη για να μας πει πώς είναι η κατάσταση, ο τρόπος ζωής. Καταρχήν νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πόλη και χώρα τέλος πάντων για να ζήσει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με την οικογένεια του. Η ώρα 10 κλείνουν τα πάντα. Δηλαδή ούτε εστιατόριο βρίσκεις, ούτε μπαρ βρίσκεις, ούτε τίποτα. Δηλαδή ενύχτωσε. Είναι ο καθένας σπίτι του, έξω εθωρείς κανένα, ήσυχα, όμορφα, περιποιημένα. Ένα έχει chance, ας πούμε, να δεις κόσμο να κυκλοφορήσει αργά ή ξέρω εγώ. Είναι πολύ άλλο ο κόσμος που κυκλοφορά. Δεν έχει μαχαζιά, ούτε εστιατόρια. Λέω σου η ώρα 9.30 και 10 κλείκου ζήτη. Δεν έχει να πάει πουθενά. Αλλά είναι ένα τόπο ο οποίο μπορεί να ζήσει, να διασκεδάσει ενώ με την οικογένεια σου και να πει ότι είναι κάτι που βρίσκει τα πάντα σου μέσα. Βρίσκει τα πάντα. Το πιο εντυπωσιακό που έχουν μέσα που είδα εγώ διαφορά που δαμέ. Είναι το ανάποδο που μας πάει στην νοοτροπία και yeah. στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, παντού πεντακάθαρα, μέσα στους δρόμους είναι σικαλάθους να πετάξεις, γιατί ό,τι πιάσεις μαζί σου άχρηστο να το πετάξεις, πιάσεις το, βάλεις το στην τσέπη να το πετάξεις, έστω σου. Επίαμενε στο γήπεδο, είσαι 40 χιλιάδες. Είδες τον καιρό που έζε. Ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε, αλλά είδαμε το παιχνίδι γενικά, ήταν, τερματίσαμε τέτοιος το πρόθυμα τώρα. Τερματίσαν τρίτη, οι πρώτες τρεις πάνε να παίξουν Champions League Ασίας. Οπότε, εμείς μπαίνοντας στο γήπεδο, είδαμε 40.000 κόσμο. Πώς το γήπεδο, πώς φορεί, πώς τον κόσμο. Περίπου τόσο, 40. Ήταν το τελευταίο μάτσο, έχει 20 χρόνια που παίζουν για μένα, που το 93 ως το 2003. Και ήταν το τελευταίο, συγγνώμη, που το 2003 ως το 2023. Είχε 40.000 κόσμο, ετέγιωσε το παιχνίδι, ο καθένας της ακολούαν του τα άχρηστά του. Γιατί δεν το λεφτούμε παιχνίδι, Γιάννη. Έκαναν καινούριο γήπεδο και ξεκινούμε το Φεβράριο με τη νέα σεζόν στο καινούριο του. Πιο μεγάλο. Ναι, πιο μεγάλο και καινούριο γήπεδο. Ναι, το είναι παλιό του. Ναι, ήταν παλιό. 20 χρόνια παλιό. Ναι, τώρα έκαναν ένα εντελώς καινούριο μέσα στη μέση της πόλης. Κάτι άλλο που μου άρεσε ποδοσφαιρικά, Γιάννη, που έχει πάλι παιδεία που δείχνει την παιδεία του. Ούλος ο κόσμος, 2 ώρες πριν το παιχνίδι πάει για μέ, έξω από το γήπεδο έχει δραστηριότητες για τα μωρά, να παίξουν, να αγοράσουν πράγματα για την ομάδα, έχει ανθρώπους της ομάδας έξω, τα πάντα, δηλαδή να αγοράσουν κύριγκ, να αγοράσουν φανέλες, να αγοράσουν... Γιορτή. Γιορτή, είναι γιορτή κανονική, φουσκωτά, παιχνίδια, δηλαδή καμιά σχέση με ούτε αστυνομία θωρείς έξω από το γήπεδο, ούτε πυροσβεστικές. Δεν είχε άνθρωπο
Ούλοι να χειροκροτήσουν να κάνουν, ούτε να βρίσουν, ούτε... Δεν παίρνουμε στο είπα, έχουν κάρτες φιλάθλου και κάτω δεν έχουν τίποτα. Με κάρτα φιλάθλου με τίποτα. Εγοράζεις το εισιτήριο σου, οι παραπάνω έχουν σύζο τίκετ, πάεις, χτυπάς το τίκετ σου στην είσοδο, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι τίκετ. Πέμας με δύο λόγια ξύπα. Πήγες στο εστιατόριο, ήταν λόγος σε παραγγείλες. Μπαίνεις μέσα στο εστιατόριο, χτυπάς πας στην είσοδο πόσα άτομα είσαι, πάεις... Εννοείς έξω, πρέπει να μπαίνεις μέσα. Ναι, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι στο τραπέζι που σου λαλεί το τάπλετ, έχει μπροστά σου τάπλετ, παραγγέλνεις ένα που θέλεις, πληρώνεις και έρχεται το ρομπότ και φέρνεις το φαΐ. Το ρομπότ, πραγματικά ρομπότ. Ναι, πραγματικά έρχεται πάνω ο δίσκος και έρχεται φέρνεις το φαΐ. Έφερες άνθρωπο. Όχι, έφερες άνθρωπο. Μας πέμαξες και εγώ έτσι. Όχι, πριν να μας πειράσω από κάτι, μα με το άφου μου είπε να ξαναρθώ πιο στην Κύπρο να... Δεν μου έρθει κάποιο. Να προσπαθήσει όσο παραπάνω να μην. Πόσο κόμμα έχει χειροσύμα, πόσο πληθυσμό έχει. Έναν εκατομμύριο. Δηλαδή πότε πέθανε τον αντέαρτο, ναι. Τον κατοίκο. Τον αμπέπτο. 250 λάρες. 200 χιλιάς. 200, εντάξει. Παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε. Γεια σου τον Αγίου. Γεια σας. Να σε καλά Αντώνη μου. Παρακαλώ. Να ξαναπάει ρε. Θα πιέν να ξανά έτσι αν περιμένω. Εξιά σε ρωτήσω ρε φίλε. Αν πιείς έναν καφέ σε χειροσύμα θα πληρώνεις. Όπως θα με. Ναι. Ναι, αλλά οι καφές τους τσαμε. Και βιωτικό επίπεδο, πώς θα πιάνει ένας μεσαίος υπάλληλος, πώς θα είναι τα λεφτά του. Δεν το ψάξαμε. Αλλά εντάξει, η ζωή γενικά είναι όπως εμάς. Ναι. Γενικά. Θα πάμε στη Χειροσύμα, μόλις αποφασίσω να παντρευτώ. Η ώρα 10 να κλείνουν, να πέφτουν να γιούμαστε. Πέτος διαφημίσμα και... Τα ανέκδοτα ύστερα, τα ανέκδοτα. Ο Αντώνης μας, ο κουμπάρος μας Φάνος... Να είναι πάνω Φάνος ακόμα. Φάνος μας, ναι. Δεν σπάσουν, πόνοι σας είμαστε σήμερα, ξέρεις τον. Ναι, πιέ. Να ξέρει, πρέπει να αλλάξουν, ρε, να κάνουμε... Νέος κουμπάρος του, εσύ και τους αλλαξιγονείς κάνουν στην Τεμεσό. Υποστηριχτή μα τη εκπομπή, και ευχαριστούμε. Ναι, αλλά πρέπει να καονίσει εσύ που είσαι για το marketing. Το marketing. Και ξέρει που είναι πράγματα. Να θέλουμε ένα πιο μεγάλο iPad, δεν είναι αλεκό. Τώρα μπορεί να πληρωθεί το μήνα και να πιάσει τα έξτρα σου. Όλα σε ένα iPad. Τον Άγιο, τώρα είναι εσά όμω τα θέματα. Ναι, θέλω να ζούμε ύστερα. Αλλά βγει. Τώρα λοιπόν, πού πάμε, πε μου πού πάμε. Είσαι πολύ λάθο. Τι ωραίο, ενώ ρε φίλε, κάτι μυρίζει ότι να έχουμε μεγάλες ανατροπές στο πρόθυρο. Δηλαδή, αν κάποιες ομάδες αρχίσουν που δείχνουν ότι είναι τώρα, μπορεί να έχουμε ανατροπές. Ή να προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Όταν με ρώτησες για πρόθυρο, είπαμε ότι δικαιώθησε η ΑΕΚ και ο Απόλλων. Λοιπόν, ας βάλω λίγο στο κλίμα, ρε φίλε, επειδή εγώ είδα όλα τα μάτς. Εγώ θα σταθώ σε τρεις ομάδες που μου κάναν ιδιαίτερη εντύπωση. Το Σάββατο εντυπωσίασε με θετικά η ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι. Ναι. Πήρε μια μεγάλη νίκη στο με αυτόν κολ του Καζού. Την Κυριακή εντυπωσίασε με η ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν μια απόλυτη εμφάνιση. Δηλαδή έλεγες ότι που στιγμή σε στιγμή να βάλει κολ στον εμπήκε λίγο μπρος το τέλος. Και άρεσε μου και η Ομόνια ρε φίλε μέχρι στιγμή που είναι το 2-0 ήταν ομάδα που έβλεπες την και λες, έγινε ομάδα ξανά, η Ομόνια να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τούτα μόνο. Είπα σου για τρεις ομάδες. Ναι. Στα θετικά. Ναι. Αν πάει στα αρνητικά, μπορεί να έχει σίγουρα. Φίλε, η πιο μεγάλη έκπληξη στα αρνητικά ήταν η Πάφος. Θα σου πω ο Άρης που χάσε Μπουτινά, γιατί ήταν τέρπι. Η Πάφος όμως είναι απογοήτευση. Γιατί έχασε και δίκαια από την. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Εντάξει. Φίλε, γενικά η βαθμολογία... Sorry, δεν είπα κάτι για τον Απόλλωνα, ο οποίος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη γιατί προέρχεται μου μια σειρά αποτελεσμάτων αρνητικό. Αλλά να δούμε τον Απόλλωνα στη συνέχεια, ρε φίλε, πώς είναι να συνεχίσει. Και ο κύριος συνέψας που ήταν στο Σιταβιού.
Ναι. Είπε, καλά, είπε αρκετά πράγματα. Το Αποέλ νίκησε φυσιολογικά την ΑΕΣ, που ήταν καλή πρώτον ημίχρονο. Εντάξει, φίλε, το που φαίνεται είναι ότι μια βαθμολογία τώρα με 7 ομάδες ως τον Απόλλωνα, που δείχνουν ότι δεν ξέρω αν μπορεί ο Απόλλωνας να πιάσει το πρωτάθλημα από τη θέση. Αλλά το που φαίνεται είναι ότι τούτες οι ομάδες, οι δυο ΑΕΚ Απόλλωνας, αν συνεχίσουν έτσι να ανεβαίνουν, δεν θα μείνουν μόνο στην έκτη, ποιος είναι να έρθει έκτος, αλλά να πάνε πιο πάνω. Γενικά, ρε φίλε, το πρωτάθλημα με τις νίκες εχθές και λίγο της περασμένης εβδομάδας της ΑΕΚ και Καρμιώτης σας που κάνει μια εκπληκτική, μπορεί να είναι το τέταρτο παιχνίδι που χάνει. Που δεν χάνει. Που δεν χάνει. Και δύο νίκες και δύο σοβαλίες. Έδερνε ένα ριμπάφο και δύο σοβαλίες. Σωστά. Τούες οι ομάδες εδώ έκανε χρώμα στο πρωτάθλημα. Και κάτω και πάνω. Εντάξει, κάτω όμως έχουμε και την ομάδα που λογικά δεν κλειδώνει με τίποτα. Ναι, αλλά είναι τρεις που πας. Είναι κλειδώνει, ρε Μαλεκκο, εδώ ξανά, ναι. Φίλε, να πούμε ότι ούτε σήμερα ότι δεν κλειδώνει ή να πούμε 99% ή 100%. Εντάξει, είναι και η διαφορά το 99% με το κάτω. Εντάξει. Απλά δεν το γυρίζει η γλώσσα μου να πω, διότι θεωρώ ότι η δόξα τα τελευταία 10 χρόνια, 12 πόσα μπορεί στην πρώτη κατηγορία, έχει δώσει άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Μας στεναχωρεί όλους 100% η πορεία. Όμως είναι μια ομάδα που είναι μαθημένη στα δύσκολα, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι να κάνει καμιά νίκη, να δώκει χρώμα τσίνο που μπορεί να δώκει και θα δεν παρετήσει. Διότι ας δούμε μια ομάδα που τους 14 και ξυπέξει. Ενώ σου να έρθει ο Δεκέμβρη και ας πούμε να μην ασχοληθεί για να δυναμωσεί την ομάδα κτλ. Κτλ. Θα είναι αρνητικό για όλους και για την ίδια την ομάδα και για το πρόβλημα. Φίλε, όπως φαίνονται τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το σκηνικό. Είναι δύσκολο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Να σηκώνεις σημαία ενός σου. Και θεωρώ ότι επειδή και ο φίλος μας ο Καραβίδας και όλη η ομάδα γενικά εμπαγιωτάριες ανθρώποι, θεωρώ ότι είναι να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε με Μπουκάτο, ξέρω πάνω. Μπουκάτο να μην ξεκινήσει, ρε φίλε. Μπουκάτο με εγκαθά. Ρε φίλε, άμα είναι καμιά σαν τρίτη που ο τέλος με 10 βαθμούς και έχει 4 παιχνίδια έδερε τον Άρη, την Πάφο και τα λοιπά, διότι την περασμένη με εκπομπή είχαμε πει ότι δεν νομίζουμε να δούμε ομάδες του δεύτερου γκρουπ να κερδίζουν το πρώτο. Καμιά σαν τα σύντα εδώ. Πέντε ομάδες, ρε Μαλεκό, που οι τρεις είναι να διαβαθμίσει. Ναι. Εγκαθαρό. Και 7 ομάδες, οι πρώτες, κάποια να πιάνε προάθλημα και κάποιες να βγουν στην Ευρώπη μόνο τα 7. Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ από τα τώρα ότι έχουμε δύο ομάδες, τη Νέα Σαλαμίνα και την ΑΕΛ, που ίσως να κάποια στιγμή να είναι αδιάφορες στο προάθλημα. Μακάρι, για τους ίδιους. Μακάρι για τους ίδιους. Ας συνεχίζουν τούτοι οι καλές αποδόσεις, Καρμιώτης, ο Θέλος, ο Ζακάτζιν και να παίξουν μεταξύ τους και να κερδίσουν τούτες που σου είπα Σαλαμίνα και ΑΕΛ, να μπλεχτούν κι άλλοι. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολο. Θέλω το σκηνικό τώρα, όπως το βλέπεις, τη βαθμολογία, ρε Μαλέκο. Όπως σου είπαμε. Κοινή εξάδα που έτσι, φαντάζομαι ότι να τρέπεται λίγο, ρε, ναι. Με την ΑΕΚ. Ναι, την ΑΕΚ που θεωρούσαμε. Όχι, είπες μου ότι η εξάδα είναι τούτη, είχες τον Απόλλωνα μέσα και είσαι στην ΑΕΚ. Ναι. Δεν γελάσω τώρα για μου κάθε 5 λεπτά και κάθε ένα μήνα. Η ΑΕΚ παρακαλούσαμε όλοι να επανέλθει μετά τη φυγή του Όρτρα για να δώσει χρώμα στην εξάδα. Ποιος είναι να μπει εξάδα. Ναι. Και εδώ και εδώ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είχαν κακό ξεκίνημα, κερδίζουν και ακόμα δεν προλαβαίνουν να... η απόσταση τους που τον μπέπτει να όρθωσουν είναι ήδη 5-6. Εντάξει, όμως τούτη στιγμή είναι σημαντικό ποιος που τους δυο αμυνέντους, οι δυο ομάδες που να διεκδίσουν την ηλεκτρική θέση, ποιος να καταφέρει να μπει στον πρώτο γκρουπ για να διεκδίσει κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραία και στις διαφορές του. Να γίνουν μεγάλες μάχες για να μπουν στην εξάδα μεταξύ των δυο
Κινδυνεύει άλλη νομίζει τις πρώτες. Α, περιμένουμε άλλο λίγο. Κινδυνεύει άλλη ομάδα που έχεις πέντε. Τόσο κοντά που μπορεί. Μα τι εννοείς με τόσο κοντά. Πού είναι τα διάφορα, ναι. Πέντε και έξι βαθμούς. Εντάξει, έχουν 22. 22, 28. Είμαι φίλε, ο πρόσωπος 32 ώρα. Όχι, για την εξάδους. Ναι, ενώ κινδυνεύουν άλλες ομάδες που πάνε να πάνε κάτω από την εξάδα. Μπορεί, αν η κακή απόδοση της Πάφου και του Άρη που έχουν 21 και η ανόρθωση 28 που κέρδισε να κάνουν ένα δυο άσχημα αποτελέσματα και κάνουν δυο νίκες οι άλλοι, να πετούν τσάκ. Δηλαδή, όπως είμαστε τώρα, βλέπεις ότι δεν έχει καμιά σιγουριά την εξάδα, ούτε το απολύτω η μονιά. Δέκα βαθμούς και ξεκίσαμε δεύτερο γύρο. Επέξαμε μια μας, ναι. Θα πω το σίγουρο το... θα πω σίγουρο το από εν. Η Ομονία, ρε. 29 από κάτω, ακόμα... Είναι 7 βαθμούς. Ακόμα ψηλό φού. Οκ. Πόσο τσάν ακούεται έτσι λίγο... τρεις βαθμούς που είναι κορυφή και λέμε μπορεί να πάρει εξάδα, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Να δούμε, δεν τόσο να φανεί, γιατί ξέρεις ότι οι ομάδες είναι να περάσουν και να τώρα να μπορούν να μπορούν άλλες με ντέρπις, άλλες πιο εύκολα. Και θα έχουν άλλη δυσκολία της έκτης και εβδόμης ομάδας να καλύψει την απόσταση που τις πρώτες δυο τρεις ομάδες. Και εύκολα και τους, πας το θέμα είναι ότι παιχνίδια μπορεί να έρθουν και ανάποδα παιχνίδια και να μπορούν τα προηγήσουν. Εννοείς με όπως έγινε το καρδιές. Όπως έγινε με τα δυο παιχνίδια. Μπορεί να έρθουν παιχνίδια που δεν τα προηγήσουν. Και αμέσως είναι ανατροπή, απλά τώρα μπορεί να κλείσει εξάδα. Και θα δούμε την απόσταση, την απόσταση του έκτου με τον πρώτο. Και αμέσως θα γίνει πόλεμος. Άρα εμείς θα περιμένουμε, αν είμαστε καλά από τον Θεό, 26η αγωνιστική να προβλέψει τον προαθλητή. Όχι, δεν είναι 26η. Μπορεί να αρκέψει... Ο αθλητής είναι ένας που σε 7 είπα. Εγώ θεωρώ ότι τώρα είναι η διαφορά ποια είναι. 23 με 32 είναι 9. 8. 9. 23 με 32 είναι 9. 9. Εάν σμικριθεί τον 9 και μείνει 7, 6 και 5 και 6. Δεν θα είναι σου προπραθεί, δεν είναι ο μάγος. Απλά οι αποδόσεις που βλέπω, εντάξει, την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ, Ανόρθωση, Ομόνια και ΑΠΟΕ γιατί είσαι καλός όσο το τελευταίο σου παιχνίδι. Του είσαι στις ομάδες και οι νίκες του και η αποδοσή τους ήταν σε ψηλά επίπεδο. Δεν ξέρω, του είναι το Άρης Πάφος, του είναι το Άρης Πάφος που θεωρούμε τα λόγια τελευταία χρόνια μόνο πολύ. Για τελευταία χρόνια μόνο πολύ. Μόνο πολύ. Τελευταία χρόνια, ρε. Δεν είναι πολλά λούμε, έτσι και χρόνια. Έτσι και χρόνια είναι και πολλά. Ο Λομαγκίμ και ο... Τουμπόφ. Ο Τουμπόφ και ο άλλος, δεν μπορεί να λέω. Ο άγνωστος. Άγνωστος. Άγνωστος είναι του... Α, Νικολάη. Έχουμε τίποτε άλλο. Και είναι ο ούτη πρόεδρος και αλλού για την νέα εποχή πραγμάτων για τους επενδυτές. Σαν να λέω πάλι μου, στο μυαλό μπορεί να λέω ότι είναι το στοίχημα το μεγάλο που κάποιος είναι ο χάσης φέτος. Το 26. Το 26. Εννοείς με ποιά το πρόθυμα για πολύ ομόνια. Να το πούμε ύστερα ότι θεωρούμε ένα-δύο από την ομόνια από τον καιρό του Πάπου Φιλιππού. Αφού ρε φίλε την επόμενη εβδομάδα να παίξει η ομόνια, ό,τι και να έρθει και το απόλυνα χάσει από την Πάφο, ας πούμε. Η Ομόνια παίζει με την Καρμιώτησα. Ό,τι και να έρθει, το παιχνίδι είναι παιχνίδι κορυφής. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι... Θα σου πω ότι μου ήταν τελευταία φορά... Ποιο παιχνίδι κορυφής, παρά αν κερδίσει η Ομόνια είναι Καρμιώτησα. Έναν πρώτη, μετά από ΕΡ. Αχάσει το από ΕΡ. 32-32. Αν κερδίσει το από ΕΡ, πάει 35-32. Είναι εντεύτη κορυφής. Φίλε. Αν χάσει το από ΕΡ, αν χάσει η Ομόνια και κερδίσει ο Άρης και η Πάφο και είναι εντεύτη κορυφής. Πάλι είναι εντεύτη κορυφή, ρε. Ενάνει, ρε. Άκου ρε Μαλέκο. Δέρπι κορυφή και ο πρώτο δεύτερο. Δεν είναι ο πρώτο δεύτερο. Ρε, ο Μονία που έλεγε έναν δέρπι ρε. Αν είναι και δεύτερο, ο Μονία θέλει έναν δέρπι κορυφή. Ο Μονία που έλεγε δέρπι σαν είναι... Δέρπι διεκδικητό ρε. Δέρπι διεκδικητό που νομίζω, τώρα μην κάνω λάθος, ήταν που το 2010. Που το κέρδισε μονάχα προάθλημα. 12 χρόνια. Περίμενα σου πω. Να σε έτσι φάση, δηλαδή το 11
το 11 που πιάνε τα πολλή ήταν με διαφορά, πιάνε πολλή διαφορά, το 12 πιάνε το ΙΑΕΛ, άρα δεν υπήρχαν τούτοι, το 13 ήταν από ΕΛΑ Ανόρθωση, το πρόθυμα, και μετά ξεκίνει το 14 ως το 19 που πιάνε τα πολλή, η Ομόνοια αν υπήρχε, δεν είναι διεκτήσιο πρόθυμα. Δηλαδή έτσι που τότε να δούμε έτσι εντέρπι. Είμαστε ευτυχισμένοι. Εντάξει, είμαστε ευτυχισμένοι, όχι γιατί είμαστε λευκοσιάδες ή οτιδήποτε άλλο, απλά είπε και εσύ πολλές φορές ότι του δεσί ομάδα, έγινε δεν αμέσως διεκτήμουν πράγματα από όλη τη Ομόνοια. Θέμα λευκοσία. Γι' αυτό κλείσε πάνω τώρα εισιτήριο να πάει δρόμα 23 του Δεκέμβρη. Δεν μπορεί το... Σάββατο 23 Δεκεμβρίου. Από Ελλομονία ή Ομόνοια. Από Ελλομονία τώρα. Μάλιστα. 23 Δεκεμβρίου Σάββατο ώρα 5. Και πιάω εγώ τηλέφωνο που τώρα να κλείσω δέση. Ρε να πάω και αμέ με όλο να παίξω πουνιές. Μα τώρα σου άλλο μιλάς. Πού είναι να πάει ρε. Δεν έχεις χειρά να πάει. Δεν έχεις χειρά να πάω στα πρέπει να πιάσει το φίλο στον πρόδρομο. Δεν ακούσαμε τη χειροσύμα που ζει η γιορτή και τα λοιπά. Να πάμε στη γιορτή. Άσχετο είναι ότι μπορεί να την κόψει να παίζουν πουνιές. Να παίζουν πουνιές και από τον νέο κάμπο που ζει. Είναι και πουνιές εδώ. Να παίζουν που βοηθά από το ορφανίδες. Ρε ορφανίδες δεν μου κάνει. Κλείσε, κλείσε ορφανίδες ρε. Και το πράγμα τζαμί δεν μου είναι. Εντιαίνω όπως είδε. Όπως είδε. Τέλος πάντων, ρε φίλε, εγώ που τα τώρα, γιατί πρόλεψα σου και πριν κανένα μήνα ότι μπορεί να δούμε έναν τέρπι που τα παλιά. Και πάμε, όπως είναι τα πράγματα τώρα, να το δούμε. Το πράγμα να κύψεις, πάζει μου, ρε πράγμα. Τι ωραία. Τούτο δαμε που θωρείς, δεν μπροστά μου. Τι ωραία. Τούτο δαμε, που βάλετε μες τούτο μια να ακούτε, μια να ακούτε. Πώς πάζεις τώρα, εσύ το σπάζε. Πέ μου. Είπα σου ότι προδίκασα τον κουβέντα την εξέλιξη. Τώρα πάμε να. Και ο μικρόφωνο να λέει: ρε τώρα. Καλά, να επίνει στο διάστημα, επίνει στο διάστημα, να μου παραφέρουμε ένα μόνο μικρόφωνο ή με τσικούρι να το βάλουμε τα μέσα. Όταν τον κουλέ μα και δεν μου δάμε. Ένα σου απαντήσω. Α το απαντήσω γιατί είναι βριάθε με. Πήγαινε κάμια αλλού εκπομπή να σου βάλουν μόνο το πράγμα που θέλει πα στη φαρέλα σου. Μα πειλάνε. Ναι. Αγώ πάνε να πειλάνε με ένα μικρόφωνο. Η δεύτερη φορά που πειλάνε, η προηγούμενη που ξαναπολίζει. Μάντα πω το πράγμα. Προηγούμενη. Ακόμα που είσαι. Απειλήσεις με σε δύο συνεχόμενες εκπομπές, με έχεις απειλήσει. Καταγράφεται. Η τρίτη ξέρετε να πάτε. Σε την κουβέντα που λέω. Η τρίτη ξέρετε να πάτε. Δώσ' του πελού αγκούρνα σου που είναι σαβό. Όχι, όχι, σε μένα τώρα. Δύο φορές, σημειώστε ρε, ένα κάτω που σημειώστε, δύο φορές απειλές. Η τρίτη, εύχομαι σου να μην το κάνεις. Εύχομαι σου μόνο να είμαι απειλής. Παρακαλώ. Λοιπόν, ρε, μιλούμε για το από Ελλομονία, ρε. Και λέμε τα μικρόφωνα και τις... Ρε, αφού μέσα, όπως τι άλλη, καθαρά μέσα στο δόμο, ρε, κουμπάρ. Για άλλη, ας φανώ και το αντένα σου βράσω μικρόφωνο. Ε, το υπουργού που είναι εδώ. Ποιος υπουργός. Εγώ υπουργούς είμαι. Είχαμε. Είχαμε, δεν είχαμε τώρα. Τέλος πάντων, να μιλήσω για το Ελλομονία από Ελλομονία, θα μιλήσουμε, ρε. Δεν έχουμε μπήκαμε σήμερα, 97. Να μην σαν δεξιόντο τρεις εκπομπέ. Ναι, για μου ο Θεός να μας βοηθήσει. Το καλό μας τελεύτερο θα κόμει. Έτσι δεν λόγω. Για να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Για να κάνω μόνος. Καταρχήν, για να πεις δεν θα κάνω εκπομπή, πρέπει να μιλήσεις με τον συνάδελφο σου, να συμφωνήσεις, να συμφωνήσεις ότι θα κάνω μόνος. Όχι, και σε τρίτη αμήνη. Μια φορά όμως στο ραδιόφωνο, ρε, θυμούμε, είπε μου κάποιος που τον αέρα συνάδελφε. Και ας πούμε τα part-time, ρε φίλε, η δουλειά του ας πούμε είναι άλλη. Του σειρά φορέ λόγω. Εσύ εννοώ, εγώ είμαι συνάρφος σε ένα σεμινάρ. Εγώ είμαι προπονητής εγώ. Ούτε εγώ είμαι σωγράφος φυσικά. Ναι. Παρακαλώ. Εμάνε κόδι, για πόσο είναι αυτό. Είπαμε το και πριν κάποιες εκπομπές ότι μακάρι να δούμε δύο, ένα πρωτάθλημα με την Ομόνοια και τα πόδια να διεκδικούν. Είναι ένα πράγμα που είναι δύο κορυφαίες ομάδες, είτε το θέλουμε είτε όχι, βάσει τίτλων, βάσει κόσμου κτλ. Και είναι ένα έξτρα γεγονός και χρώμα καλό για το πρωτάθλημα. Τούτο είναι δεδομένο. Πόσο υπολογίζεις το ενδεχόμενο να πιάει ένας σπουδαστικό το πρωτάθλημα τώρα και να χάσεις την πρόληψη σου και το μέντιουμ που έκαμες. Να το υπενθυμίσουμε. Το μέντιουμ. Να, πόσες φορές να πει. 26 είπες ότι είναι εκτός Λευκοσία, ως το 26. Είμαι στα τελευταία δυο. Τρία. 24, 25, 26. Το τρίτο τούτο. Ναι ρε φίλε, να λάβεις την αλήθεια, όχι και ο Ανδρία πώς μείνασαι. Εμείναν τρία. Τώρα είναι και ο Παΐ, αλλά μπειράσαι. Εμείσαι. Τώρα του κορονοϊού. Και ψες μου. Ρε, είπα σου ότι αν πιάει λευκοσιάτικη ομάδα ένα πρωτάθλημα στα πέντε χρόνια, πάλι είμαι επιτυχημένος. Έτσι ευκάναμε πρωτάθλημα στη λευκοσιάτικη ομάδα, επειδή έχω και ο τρίφα μου διάφορα.
Και τι πάσο είναι πιο αλλά είναι η μεγάλη μάχη. Ένα σενάριο να μπορεί να γίνει μόνο. Είναι κάτι που στο γενέσιο να μάθει τη δήλωση, το εύχομαι. Το εύχομαι. Χωρίς να υποτιμώ τις άλλες ομάδες που έδωσαν άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Δεν έχει τίποτε δεδομένο ότι είναι πια η Λευκοσία τη ομάδα. Ακόμα. Μπορεί όμως να γίνει. Μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει. Αν και μιλούμε να βάσει άλλες ομάδες. Από Έλλη Ομόνια, ρε Ομόνια, από Έλλη, να μου πιστεύεις εσύ ενώ βλέποντας τις ομάδες τους. Ίδιον επίπεδο ξεχωρίζει κάποια ομάδα, τι νομίζεις. Εγγυθκιό με ψηλός καμπανεβάσματα. Αν και το Αποέλ δείχνει να έχει παραπάνω διάρκεια. Το σκαμπανεβάσμα είναι η καλή αποδόση. Το σκαμπανεβάσμα, διάρκεια από αποδόση. Εννοείς το Αποέλ έχει παραπάνω διάστημα κακής αποδοσής. Καλής. Έτσι θα το πεις. Και λέω τούτο διότι η Ομόνια, η νίκη που έκαμε χτες, είναι η δεύτερη συνεχόμενη... Τρίτη. Πρώτη φορά. Τρίτη. Ναι, πρώτη φορά φίλος. Τρίτη φορά, ναι. Είχαμε δεύτερη με τον Οθέλο και τρίτη φορά με τη Σαλαμίνη. Ναι, λέτε ξαναγίνει. Φέτος. Πριν ήταν... Ήταν ένα, ένα. Ε, οπότε μόνο τούτη είναι η διαφορά ως τώρα. Ως τώρα. Θεωρώ. Σε θέμα απόδοσης, βγάλουμε ως δυσκιο, καλή καλή να αποσύσεις και σηκώνεις η βελτίωση. Mm-hmm. Αυτά. Υπερέχει μια που εσκιώσε κάπου. Είναι πιο επιθετική Ομόνια, πιο καλό στην άμυνα του Αποέλ. Πώς το. Να πούμε ενώ στο μεταξύ τους παιχνίδι, θα είναι μεγάλη απώλεια του... Τιού. Να μπορούμε να το μπορτάρι μας. Τιούρ. Το μπορτάρι του Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάν. Τα οζόγα ψήσε να φάει κόρα. Κάμε και μετά αποκρούσεις αυτό. Είναι άλλη. Αφού λέω να φύγει ο Ζόχο, ναι. Ο Ζόχο να φύγει, θα φύγει να φύγει ο Γενάρε. Ο Μονία μπορεί να παίξει. Να στο μάτσε, εντάξει, ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια ο Φαμπιάνο, το τι έκαμε στην Ομόνια είναι βαρόμετρο. Είναι βαρόμετρο. Τούτη είναι η διαφορά του. Οκ. Okay. Ως το μεταξύ του παιχνίδι. Αλλά να πω που τα τώρα ότι ό,τι και να έρθει. Έτσι εξασφαλίζεται. Αν είναι στον τερπί, εντάξει, απλά είναι να είναι η σημασία του, το ενδιαφέρον του είναι να βαθμολογικά πιο... Τι μάζε να έχουμε, δαμέ, όχι, τι μάζε να έχουμε εκείν την αγωνιστική. Τι που να παίξει ο Ομονία που... Να παίξει ο Ομονία που... Καλή κουβέντα. Καλή κουβέντα, το επόμενο να το πούμε. Εννοείς αν έχει άλλαν τερπί. Νομίζω δεν θα έχει ρε Μαλέκο. Να κάνουν νίκες υπό κάτω... Ο Άρης δεν θα έχει τερπί, η Πάφος δεν θα έχει... Τώρα λεπτό είμαστε, φέρε μας τα δεδό, φίλος. Είδες τώρα να πομπεριπέζεις, ρε. Άρης ΑΕΣ. Να σε αναβαθμίσω. Άρη είναι κατοκοπιά, που είμαι. Άρης ΑΕΣ. Άρης ΑΕΣ. Ναι. Ναι. ΑΕΣ το γύρω. Γιώργος ΑΕΚ Δόξα. Άρα μιλάς για τους μεγάλους ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Ναι, τις πρώτες έξαδες, εφτάδες. Καρνιώτης Απόλλωνας. Παραγιώ. ΑΕΛ Πάφος. Και Νέα Σαλαμίνα Ορθόδοξη. ΑΕΚ Πάφος ή ΑΕΛ Πάφος. ΑΕΛ Πάφος. ΑΕΛ Πάφος και Νέα Σαλαμίνα Ορθόδοξη. Εντάξει, δεν είναι εύκολα κανένα παιχνίδι, αλλά ένα συντέρπι. Αυτό που το Ομόνια που είναι, ναι, μεταξύ σας. Μπορεί να είσαι. Μπορεί, μπορεί. Μπορεί, ας πούμε, αύριο. Τρεις μαζί, τρεις μαζί. Τέλος πάντων, ρε... Ένα λεπτό, τι είναι να κάνουμε Χριστουγέννα. Ούλοι σου να κάνω. Να μου λείπω όλα τι κάνω. Για εκείνος πρέπει να χάσει που το Ομόνια... Για Χριστουγέννα κάνουμε ο μόνο πρώτος. Δείτε τώρα, ένα λεπτό τώρα να είσαι μέσα στο γήπεδο Ομόνια από ελ. Και να χάσεις 23 μιλούς της τραγουδιόμερες δεν τα Χριστουγέννα, να κάνεις Χριστουγέννα. Είναι μόνο να κάνεις, να κάνεις πέθος, είναι μόνο. Είσαι με τα παλιά τα αιθιές, για θυμάρε Μαλέκο. Είμαι τζιν της εποχής. Μα αυτά στην εποχή μου πατρεύω σου να κυκλοφορήσεις άμα να είναι νικαστό. Και κοφτεί με να κυκλοφορήσω. Είναι τα χτες. Έτσι, παρέθεση. Επία και είδα τα παιχνίδια 6 η ώρα 9 το πρωί, ξυπνούσε από τις 6, τους μητσούς, εντάξει. Και το Σάββατο και Κυριακή. Ξύπνημα 6.30 το πρωί. Το Σάββατο, δυο παιχνίδια, μια ισοπαλία και μια ήττα.
Λέω, σου το λέω, μου τσερκόμαστε με πίσω. Όσο ήταν γνωστό, πατά τσεσένιο. Αν τα λίγια σου. Τώρα μιλούμε με τα μωράρα, 10 χρόνια. Θα σου πω ότι έτσι δεν αφαιρθήκε κάτι. Απλά δρομό, ούτε αν ήταν. Εχθές, δύο νίκες. Άλλαξε ψυχολογία. Ερχόμαστε πίσω και κάνουμε μόνο πάμε παράκια. Θα σου πω είναι χωρίς να καταλάβεις, χωρίς να καταλάβεις. Εντάξει, όμως δεν είναι τα παλιά τα χρόνια, ρε Μαλεκό. Δεν είναι τα παλιά τα χρόνια. Ρε φίλε, θεωρώ ότι το κομμάτι για να κάνεις ομάδα, για να κάνεις ομάδα, ομάδα πράγματι, το κομμάτι πρέπει να είναι μέσα στα πολιτήρια. Δεν μπορείς να χάνεις τσάγι λάρε. Τέλος πάντων, ρε Μαλεκό, να πεις λίγο ποδοσφαιρικά. Θα μου αναλύσεις λίγο τα ομάδες που είδες, κανέναν παιχνίδι, κανέναν παίχτη. Εδώ και να ζήσω ο φίλος σου λέει, ζέψε, σε βάλει τον κόλο το Σεμεδορέ. Δεν θα ξέρω από τον Γιώργο, για ακόμα μήνα. Έχουμε μπει τις άποψεις μας, Γιώργο. Ναι, αλλά σου κάτι, για τον Σοφρόνη. Μπράβο του Σοφρόνη. Για τον Σοφρόνη. Μπράβο, που τον επόνε βάλε εννοείς. Έχασε από τον την έτσι την απορία. Είναι ρε, παρέντο, διότι έχει τον, πρέπει να μην τον είσαι. Άγωνα σου πω, ρε. Μπράβο του Ιωσοφρόνη και της διοίκησης. Διότι... Α, είσαι τη διοίκηση, ρε. Όχι, όχι. Να μιλώ για Ιωσοφρόνη, ρε. Αφού είναι η διοίκηση που τον άφηκε. Φίλε, ψώ Ιωσοφρόνης, άφηκε κακουλή να σαρυφά στον πάγκο και έπαιξε με Σεμέδο, Λοΐζο, Αλιού. Άφηκε τους πιο βασικούς σέντερφορ, ειδικά τον σαρυφά γιατί ο κακουλής δεν προέρχεται με τραυματισμό. Και έβαλε τον τριάδα μπροστά, αλλάσσασαν και κάπου και άστε μεταξύ τους. Είναι μάγκια. Ο Σαριφάρα που είναι ακόμα είναι στο Κατάρ που παίξαν το... Πού παίξαν το παγκομείο. Στο Κατάρ που ήταν. Αν πάει και μείνει και μέσα. Αλλά ρε... Η απόδοση του Σαριφάρ είναι παίχτης ο οποίος χτυπά την εντεκάδα. Τελεία. Αλλά έπαιρναν το ρίσκο να το προβλήσει ρε φίλε. Η απόδοση του Σαριφάρα είναι παίχτης ο οποίος χτυπά την εντεκάδα. Εμπέχτες οι οποίοι είναι μια πεντάδα για μην ξέρω πώς μπορεί μέσω επιθετικών κομμάτων που ο καλύτερος πρέπει να παίζει έτσι είναι ο Πατώρας. Εγώ απλά λέω σου το κομμάτι είναι το ότι έβγαινε και το σούσορο την περασμένη εφτωμά ήταν εκτός ομάδας και επανήλθε με ό,τι αν έγινε που μας κοφτεί με ένα τσιό που μας κοφτεί εγώ προσωπικά αλλά θέλω καλούς παίχτες μες το είδος πόσο μάλλον το λέω. Γιατί είναι μόνο το λέω, να δώσεις εσύ. Όχι, τους καλούς παίκτες όπως είπα. Σε όλο το λόγιο. Μου αρέσαν που ζάλλει. Εμένα αρέσκει μου έτσι που λίγο, έτσι λίγο το νεχτές. Ο τρόπος που παίζει ο Μουσούλος. Πρέπει ο παίκτης, έστω για να δεν είναι ο φανταζή, δεν είναι Λοΐζου σε θέμα τεχνικής κτλ. Ή κορτζής ή το ένα ή το άλλο. Έχει, τόσο παίκτης έχει αντιληφθεί πλήρως, πλήρως, εσύ το γνώθεις αυτόν, είναι εγώ ξέρω τούν το πράγμα. Η θέση που παίζω είναι για τούν το πράγμα. Και το κάνει σε 100%. Δεν κάνει περιττές ενέργειες, δεν κάνει πράγματα τα οποία γνωρίζει και ο ίδιος δεν θα του βγουν. Είναι ο πιο, το προχαρακτηρίζω, εσύ μπορεί να το χαρακτηρίσεις. Ο Κουσουλό, ρε. Ναι. Να πω ότι είσαι προπονητή, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και είναι τούτο που όταν σου μιλούν για τις εθνικές, όταν σου μιλούν για τις άλλες ομάδες, και ξέρω, θέλεις έναν παίχτη πειθαρχημένο, τον οποίο δεν θα ακούεις για τη μεγάλη του απόδοση και θα είναι το μεγάλο γρανάτι της ομάδας που κερδίζει στα παιχνίδια. Τούτος είναι ο Κουσουλός που είδατε χτες, ας και είσαι κι άλλους καλούς, θεωρώ ότι έκανε μου τρομερή εντύπωση πόση μάχη μέσα στο κέντρο κερδίζει την μπάλα διά της σωστά και αναμένει πότε να ξεξεκινήσει η δουλειά του. Άρεσε μου πολλά. Πειθαρχημένος, μπορεί να βάλεις τη λέξη πειθαρχημένος, δεν ξέρω. Αγωνιστικά πειθαρχημένος, δηλαδή τον τελευταίο, ο πιο αγωνιστικά πειθαρχημένος παίκτης τον τελευταίο χρόνο στην Κύπρο. Μπούσουλος. Μάλιστα. Άλλο για την Ομονία, σου κάτι απίδιο, μάζο ψες. Είναι ένα παιχνίδι που περίμενα ότι να κερδίσει. Μόλον το σεβασμό προς την Σαλαμίνα για την πορεία που κάνει. Δεν ξέρω να μου πάθανε φιλάθλοι. Από την Δευτέρα δεν θα πάσει. Κάτι διαφορετικά με την δίκηση, Ρωμανικό. Δεν είναι κομμάτι δικό μας. Παίζει ρολάνι. Είναι φιλάθλοι που έλειπα από τη Σαλαμίνα. Είναι κομμάτι δικό μας, ρε φίλε, αλλά είναι κομμάτι να σου πω. Πόσο να πεις επηρεάζει η κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο
είναι μέσα στα ποητήρια ούλον το κομμάτι είναι επηρεάζει. Ούλον το κομμάτι είναι επηρεάζει. Και θεωρώ ότι οι ακραίες αποφάσεις, αν είσαι φύλατρος, αν είσαι ο Ποτζίνος ή Πορτοκαλί ή η Θήρα 9 ή η Θήρα 1 ή η Θήρα 3 ή να μου τεζευκάλλουν και ξέρω εγώ, είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζεται η ομάδα και θεωρώ ότι ο κόσμος δεν αντιληφθήκε ακόμα τη δουλειά του στην ομάδα. Η δουλειά του είναι να υποστηρίζει την ομάδα με γεμάτα γήπεδα. Όταν βγάλουμε ανακοινώσεις, διαφωνώ από την διοίκηση και διαφωνώ από εκείνο και να σε πουνιάρω και να σε σκοτώσω και να σε κάμπω και να σε φτιάσω, δεν μπαρ πάντως στο ποσίλο θετικά. Και επηρεάζονται πολύ, γιατί οι παίχτες, φίλε, είμαστε πόσες χίλιες κόμμες είμαστε, ούτε ένα εκατομμύριο δεν είμαστε. Πάει στην καφετέρια και περιτριγυρίζουσε και ρούσε εμάς πρόποτο και ο παίχτης επηρεάζεται που λέει στους ανεξένους. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι στο Φρόνι, ρε Μαλέκο. Ναι, ό,τι θέλεις πέρα. Για την πορεία της Ομονίας. Διότι, για να σε βοηθήσω, πέρασαν από κάποιες καμπανεβάσματα και η ομάδα και ο προπονητής. Ναι. Φυσιολογικό. Όμως, βλέπουμε τώρα τους αριθμούς, 14 αγωνιστικές. Η Ομόνια είναι στη δεύτερη θέση με έναν πολύ καλό συντερμάτο. Και λέμε τώρα ότι η Ομόνια είναι η ομάδα που δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει ένα χαρακτήριο πρωτάθλημα. Με προπονητή τον Σαφρόνι. Ξαναπεί. Είναι σου λάθη και όχι. Εννοείς ότι... Φίλε, η Ομόνια ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Πέρασε που σκαμπανεβάσμα ότι έχασε παιχνίδια τα οποία δεν έπρεπε να χάσει. Ναι. Εντάξει, να μην τα ξαναλούν. Και σε 16 αγωνιστικές παρουσιάζεται μια ομάδα στο γήπεδο που ειδικά τα τελευταία παιχνίδια δείχνει μια σταθερότητα. Έχει φοβερά αποτελέσματα. Νίκησαν την Πάφο, νίκησαν τον Απόλλον, αν έχασαν τον Άρη, νίκησαν τον Αποέλ. Και είμαστε τώρα στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και είναι μια ομάδα που λέμε ότι η Ομόνια μπορεί να πιάσει πρωτάθλημα με προπονητή τον Σοφρόνι. Ναι. Κάνει την πορεία που θέλει, θέλει το οικοδόμημα όλων της Ομόνιας. Στο σκαμπανέβασμα, θεωρώ ότι υπήρχε η ηρεμία. Υπήρχε η ηρεμία. Δεν έγινε και το μεγάλο σούσουρο που έγινε όταν έχασε ένα Απόλλωνα από την Πάφο. Και ταρακούνησε ούλο το οικοδόμημα της ομάδας. Δεν έγινε και όπως έγινε και με την ΑΕΚ που φεύγει η προμονητής. Δεν έγινε και με τον Άρη. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ηρεμία, έχουν εμπιστοσύνη στο Σοφρόνι και η ΑΤΟΗ και μπράβο τους. Και μακάρι να είναι ο προπονητής Κύπριος. Οκ, πρωτάθλημα. Μετά τον... Μπαμ, 12. Μετά τον Μπαμ. Το 2012 και μετά τον, ξέρω εγώ, το 1800. Απλά θεωρήσω ότι έβαλε το στίγμα τόσο φορές τώρα στην Ομόνια. Βλέπεις ότι είναι ομάδα που στην οποία έχει πολλά μεγάλο μερίδιο προπονητής. Δεν βέβαιος. Το μέγιστο. Το μέγιστο. Οκ. Εντός να το δοκουμένει και να σωμαλίσουμε εμείς το Σοφρόνι και τα συγχαρητήρια και τα λοιπά. Είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι μέσα στην Ομόνια. Ξέρει πολλά καλά και ο Σοφρόνις ότι δεν παραμείνει στην διεκδίκηση του τίτλου μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ένα τον πιο μπορεί να αποτύχει με. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Όμως η πορεία που κάνει, ρε φίλε, να είναι τρεις βαθμούς από την κορυφή. Ο μόνος Κύπριος μετά τον Σαλαμίνα. Ναι. Στόδρο. Που ανταγωνίζεται. Αν γίνει το κομμάτι το... Όμως πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να το βλέπουμε. Για να συνοψίσουν τα πια μου δυο κουβέντες για την Ομόνια του Σοφρόνι και πάει παρακάτω. Διότι ο Χρήστος έχει χτίσει με κάποιες κουβέντες. Άι στο ρε με Μαλεκό. Αφού έπαιζε κουβέντα για τους Κυπρέους, εντάξει. Συνοψίζοντας για την Ομόνια, ρε φίλε, και η απόδοση. Και τον το σερί, έφερε την ιδέα που την έφερε. Ναι, που εννοούμε την σφραγία του προπονητής. Σε πολλά θέματα. Σε πολλά θέματα. Και ειδικά το θέμα του,
του Λοΐζου. Είτε είναι τα που την καμιώτησα, είτε είναι τα που την ο Ζακάτζη, εντάξει, είτε έχει θέμα με παίχτες μέσα στα βοητήρια. Είναι που τα σύντου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Πάμε όπου θέλεις. Θέλω να μου μιλήσεις, εμένα μου αλλάσεις όμως κουβέντα, διότι χάνομαι το ερμό της σκέψης μου, είμαι και άρρωστος, με δυσκολευτικά. Λοιπόν, ο Τσολάκης ενίκησε. Ναι, ναι, απάντα. Ενίκησε, ρε φίλε, τον ο Θεός. Μα το γύρισε ψήσει να πούμε. Είπε ότι είναι να φύγει. Μάλλον κατά τον κύριο Λέντε. Είναι κόμπινα νόσου όπω το τώρα. Σοφρόνι. Είτε πω, βιάζουμε. Και μετά να λάβει το σοφρόνι, έτσι βιάζουμε. Πάμε τον εύρωμα και γίνουμε σοφρόνι. Είπε το την άλλη φορά, μπορεί να γίνει, νομίζει. Όλα στο γόσο σου μπορεί να συμβεί. Ναι. Μα τι. Άμα ο προπονητή που. Δεδομένη στιγμή ο Τσουλάκης και είναι επαγγελματίας χρόνια στο Ποσφαιρόν και δεν έπιασε ευκαιρία για πιο μεγάλες ομάδες ή να δείξει κτλ. Όταν το πιστέψει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του για μένα ήταν με το Σκέμπρι που γυρεύκαμε και γαλούσαμε για το με ποιος είναι να πάει και ξέρω εγώ. Ο Σκέμπρι είναι τιμωρημένος. Δεν ήταν πάνω στον μάγκο. Είναι τιμωρημένο ρε, άμα τιμωρημένο να πας στον μάγκο ρε φίλε. Χτες ήταν τιμωρημένο. Ναι, ήταν τηλεόραση, δεν ξέρω πώς τη μήνας είναι εγώ. Δεν μπορώ να είναι πούγια ρε κανένα. Δεν ήξερε. Εντάξει, όταν άμα δουν μια ηρεμία μες στα βοητήρια ρε φίλε και αποδεχτούν την κατάσταση, why not. Διότι εγώ θα περίμενα, θα σου εύκαλα το κομμάτι έξω, είναι κόπη μέσω φρόνου. Εντάξει, θα σου το εύκαλα, αν εύκαινε ο στη δημοσιογραφική ο Τσουλάκης εχθές και οι δηλώσεις του ήταν ευχαριστώ τον Πρόεδρο που εμπιστεύτηκε για το παιχνίδι να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζω ο νέος προπονητής να συνεχίσει και να μπει για το κτλ. Και εψές ο Πρόεδρος να πει ευχαριστούμε τον κύριο Τσουλάκη. Αν είπε ο πρόεδρος ότι δεν βιαζόμαστε για προμονητή, ο Τσουλάκης δεν το έκοψε. Ωραία, γιατί όλοι. Να δούμε, ας πού να πάει. Ναι. Αφού σου είπα σου ζητήμα τον προμονητή τον τελευταία χρόνια. Πες μου για το θέμα, μην μου λίγα τα πολύ πριν να πάμε στο ΑΕΚΑΡΙ, δεν μάλλον. Και για την ανόρθωση. Ποια είναι μια σχέση για μέρα φίλε, για μέχρι χάνω και εγώ το μου. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο κατά που έπρεπε να έχεις. Την ανόρθωση που πουλήσαν τον Εθνικό. Σύντομο. Όσο θέλεις. Και μετά να πάμε στο ΑΕΚΑΡΙΣ. Χα. Και στο Σπηλές και από παντού που θέλεις να πάμε. Ρε φίλε, ήταν μια αναμενόμενη νίκη για το ΑΕΚΑΡΙΣ. Ναι. Αν και στο πρώτο χρόνο έστησε λίγο η ΑΕΣ πόδι και τα λοιπά ένταλος να το χαρακτηρίσουν. Ήταν μια νίκη αναμενόμενη. Η απόδοση ήταν εκείνη που έπρεπε και δείχνει το ΑΠΟΕΛ ότι έφταγα τελικά κάτω από την κορυφή. Εχθές έπαιξαν πολλές ομάδες και ήταν υπέρ το αποτελέσμα του ΑΠΟΕΛ. Η ήττα του Άρη με ανατροπή, η ήττα της ΠΑΦΟΥ, η έκπληξη της αγωνιστικής ήταν υπέρ το ΑΠΟΕΛ. Ναι, και της Ομονίας, ναι, εσύ πάει και της. Απλά επειδή είπες ότι θα κατάγω την κορυφή, είναι και είναι... Βγάλει μόνο τούτο. Ότι... Όλον το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ, που τη αρκεί, θεωρώ ότι πολύ δύσκολο να το βάλω κάτω. Και θέμα απόδοσης, και το κλίμα που έχει για μέ, η συσπήρωση του κόσμου και οι ενέργειες της διοίκησης, πρόδρομου και τα λοιπά και οι παίχτες, το τι βγάλουν με όσα προβλήματα και να έχουν, με το πρόβλημα του προπονητή. Εντάξει, συνηθίσαμε τώρα. Εντάξει, είναι για μέση ορίτε.
Τούτα ούλα θεωρώ ότι έγινε μια συσπήρωση και βοηθήσαν το ΑΠΟΕΛ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Θα δω το ΑΠΟΕΛ σε πιθανή αποτυχία την αντίδραση του. Πόσο καιρός έχασε το ΑΠΟΕΛ? Έχασε μπονάρι ρε. Μάρι είναι τελευταία μάχη του πρώτη γύρου. Λέγαμε πρώτο-δευτείο. Παίρνω το πίσω του, διότι ευκάλλει καλή αντίδραση. Έκαμε δυο νίκες. Ευκάλλει καλή αντίδραση. Ευκάλλει μου έτσι όλο η ατμόσφαιρα του ΑΠΟΕΛ ότι θέλω το πρώτο και θα το χάσω. Ανόρθωση. Η ανόρθωση μας, ρε φίλε, σιγά σιγά μας ήταν να με δικαιώσει να μπει μες στη μέση της Άρης και του Πάβου, που τα τώρα... Α, ναι. Δεν σου αρέσει δηλώσεις εκεί πίσω καμά. Ναι. Που νομίζω μου έρθει μου για τις δηλώσεις μου και τα τούτα μου και τα τούτα... Ήταν κομφικό το παιχνίδι. Ναι, μπορεί να ξέρω τα γιατί σκύω, μωρέ φίλε. Μπορεί να ξέρω τα γιατί σκύω. Τι, τι, τι. Ήταν κομφικό γιατί είχε και πολλά προβλήματα για ανόρθωση. Πολλές απουσίες. Και εθνικός είσαι. Εσύ δεν είναι όμως ένα τερματοφύλακα. Δεν είναι κάτι από εσείς ακούγα αριστερά. Δεν μ' άρεσε πολύ το πρώτο μήχρο. Δεύτερο πολύ καλή όρθωση. Δεν μ' άρεσε πολύ το πρώτο. Δεύτερο ρε φίλε ήταν καταλυτική υπεροχή. Ναι. Συνεχίζει η όρθωση, συνεχίζει ρε φίλε από τα καλά λόγια που είπαμε για τον προπονητή, για τους βοηθούς του, για τη συσπήρωση του κόσμου, για τα προβλήματα της ομάδας. Ειδικά τα περσινά και είχαμε πείραμε ότι άμα η ανόρθωση είναι στις ψηλές σας, είναι δύσκολο πάλι σκάτω. Μπορεί να πεις το ίδιο που είσαι για τα πολλή ανόρθωση. Μπορώ. Μπορεί να πεις το ίδιο που είσαι για τα πολλή ανόρθωση. Για τα, τη συσπήρωση και τα ρημάδια. Για το προάθλημα. Το προάθλημα. Όχι. Δεν μπορώ να το πω. Έστω και αν είναι τόσο κοντά. Θεωρώ ότι θέλει ακόμα ένα κλικ παραπάνω και τι είναι ο κλικ. Να έρθει ο Δεκέμβρης να προσθέσει ανθρώπους μέσα να βοηθήσουν, διότι έχει και κάποιες απουσίες. Μα είναι αυτό μέχρι τις καλύτερο για να βοηθήσω. Εντάξει. Σαν σου έργα μεταγραφές. Ναι, μπράβο. Ναι, θέλω να το δώσω το κομμάτι. Και μπορεί να χαλάσει. Μπορεί να χαλάσει. Καμιά φορά μπορεί να χαλάσει. Οι καθημερινές τους παίκτες να έρθουν και μπορεί να σου χαλάσουν το. Δεν θα είναι ανέτοιμοι κτλ. Κτλ. Θέλω να δω την. Να περάσει ο Δεκέμβρης και να έρθουν και να φύγουν προς τις αφαιρέσεις. Θέλω να δω του χρόνου την ομάδα την καλή που έστησε να την κρατήσει τον χρόνο μόνο και να προσθέσει. Μα του χρόνου το άλλο πρόθυμα. Ναι. Για να δούμε να μου να κάνει φορά πιστεύω. Σου λέω, διότι ρώτησες με ότι βλέπω την όρθωση και λάρω σου να δω τα κομμάτια για να μπορώ να σου πω. Ναι, αλλά το κομμάτι που έστησε δεν και απαντάς στο ερώτημα μου εμένα. Γιατί ενώ πεις του χρόνου αν η όρθωση μπορεί να πιο πρόθυμα. Φέτο που ρώτησες. Απαντώ σου πλήρως. Πώς. Απαντώ σου πλήρως. Με τούτο το κακό που είσαι πέσει. Εντάξει, είπα σου την κουβέντα με το ΑΠΟΕΛ ότι συσπήρωση και ευκάλλει μου να μην το βάλεις κάτω. Όμως το ΑΠΟΕΛ έχει δύο χρόνια από τότε. Εννοείς που πρωταγωνιστεί. Έχει δύο χρόνια από το δεύτερο. Ναι, είναι και το πρωτάθλημα από κάποια λάθη λεπτομέρειες. Και κυνηγά το πρόθυμα, ενόρθωση, έρχεται από μια κάκιστη πορεία και θεωρώ ότι θέλω να δω τούτο, γι' αυτό σου αναφέρα ότι θέλω να δω τον Δεκέμβρη, θέλω να δω του χρόνου να σου πω ότι τούτη ομάδα να ξεκινήσει κάτι σου μεταμέ, αν είμαστε καλά ή κάνουμε μια πομπή και να ξεκινήσει ο πράγμα και να σου πω ότι το φαβορεί ο τίτλο. Okay. Παρακαλώ. Αφού είναι το τελευταίο του ΑΕΚ, αλλά δρόμα λεκό, είχε μια κουβέντα για την νίκη της Καρμιώσης σας στην Πάφορα. Ήταν αποτέλεσμα σοκ. Να σου πω γιατί... Αφού όταν σου ρώτησα, θυμούμαι να μου πεις Καρμιώσης στην Πάφορα μου 2-2-2 και ως και ο Λιάννα μου 3 σπηλιά. Είχε μείνει το εθνικό σαν όρθωση, Καρμιώσης στην Πάφορα και Σαλαμίνα Ομόνη. Και ρώτησες μες το εθνικό σαν όρθωση, όσο 3 σπηλιά τελευταία. Λοιπόν. Α, για το πες 3 σπηλιά. Λέω ότι είστε 2-2-2 την Πάφορα. Ω. Την περασμένη εβδομάδα, όταν έφυγε από δαμέ,
Cioè, c'è come sto mio Roma, sento a parlare, se vuoi mettere a me, cioè, ne va a mettere tutti la prova da calare e da riparare. E che sto mio Roma, e non è veramente in cammino di sa, o so febbre me, o tieni triti sinecomeni domanda pure carni, metà pure Piero Cristo. Cioè, come stai da me, non ti ne fai, cioè, me lo dei carni che dici, io ti magari te le sentite che si spoca, mi bastonare, ci basti baffoni da magari. Δεν ήταν μια επιλήξη μια ομάδα. Μου θυμίζει ότι είχαμε κάνει μια του θυμίζει ότι είχαμε μόνο. Ναι. Την πάφουν και την Άρη. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, αλλά με ρωτήσει και ο Νίκε είναι σε σοβαλίε. Μιλούμε με έναν που ο Χρήστο. Σε καμία τη δεύτερη είναι αυτό που δεν χάνει. Τι κερδίζει του κυρίου αντιπαλού, κυρίου προαγωνιστέ των τελευταίων χρόνων που θέλουν και τον πρωταθλητή. Δεν είναι τυχαία η απόδοση της τεσσάρας με τον Άρη. Και ευκάλλει μου, πρέπει να δώσουμε μεγάλα συγχαρητήρια του Χρήστου. Έφυγε από το ΝΑΕΛ, όχι εν κάμπιν, όχι εν κιάση, έπιένει στην Καμιώδησσα, όχι έφυγε ο Λουπίν, δεν μπορώ να το δω. Πούνιν. Ο Πούνιν. Ο Πούνιν, εγώ λέω σου ανήφιε. Ευκαλιά γίνω στην Καμιώδησσα ότι φεύγει ο Πούνιν. Και έτσι αμέσως τη Λεμεσό. Καλά και όσοι φέμπουν τη Λεμεσό. Φέμπουμε κανόνες. Έτσι αμέσως βοηθά. Μαζί με τον Σταυρή και πάνω και ο Σταυρής είναι πρόεδρος. Σταυρής είναι γεννητικός για όλα. Ο Σταυρής με τον Πούνιν. Δεν ξέρω αν τον Πούνιν. Να αγοράσουμε το ένα χτύλο, να αφήσουμε το άλλο. Να φέρουμε λεφτά μέσα στην ομάδα. Κάνουμε τις απεξοβολίες. Η ουσία είναι που λέει ο Χρήστος Χαραλάμπος. Δηλαδή έφυγε από την ΑΕΛ όπως έφυγε. Και στην καμία σαν παρόν που ξεκίνησε στραβά, γιατί είχα νομίζω 5-0 που την έκανε το πρώτο μάτς. Ναι. Χρήστος σιγά σιγά δείχνει ότι φτιάχνει ομάδα. Και με έναν παίκτη ρε φίλε Κύπριο, ο Σέτερφο, τον Αντρέα τον Κατσαντώνη, ξέρω αν τον ξέρεις τον Μητσιντόρ εσύ. Έχω μια άποψη, ήρθε που το Αποέλ και ξέρω εγώ, είναι εκείνος που ευκείαν. Ομόνια Αποέλ, ρε. Ναι, Ολυμπιακός Ομόνια Αποέλ. Ευκείαν και κάτι είπε και που εξώστε και κάτι χωρίς να παίξει μαπά. Και ευκάλλε μου μια έπαρση νόμιτσης τότε. Όπως εσένα. Και ίσως γι' αυτό. Εσύ είσαι στην ιστορία του εξώστη. Είμαι ο Μαλέκος, πώς ακόμα είναι κατούρισε μες τα μπορώ να πανηγυρίσω. Μπορεί να πανηγυρίσω, αλλά να πανηγυρίσεις με τρόπο. Παρακαλώ. Πρέπει να είσαι βάσος οι παίχτες. Εντάξει, έχει παίχτες το οποίο βάλουν γκολ και κάνουν μου respect. Έτσι τον πανηγυρίζουμε και ο ρε Μαλέκο, τώρα έξω και παιδικός πανηγυρίζουμε στον τρόπο. Έξω, τούτο γίνεται ο πόλεμος. Ο Μαλέκος έπρεπε να φτιάξει να πανηγυρίσει πανηγυρίσει. Μα παρακαλώ, δεν είναι το ζήμα. Το ζήμα είναι ότι εύκαλε μου μια ανεβάση νομιτσής χωρίς να παίξει μάπα. Εντάξει, η απόδοση του τα τελευταία παιχνίδια είναι μια μόνο έχετε σε έναν κόλλο. Τι άλλες ήταν καλές. Ναι, μάλλον πέντε κόλλο μες. Τι άλλες ήταν καλές. Βγάλε μου έτσι έναν ότι όχι σοβαρευτεί. Ή κατέβηκε ο γνώσης του ή αντιλήφθηκε ότι θέλω πολύ δουλειά για να δικαιούμαι να βγω να πανηγυρίζω και να κάνω και να φτιάσω. Σε ψηλά επίπεδα απόδοσης και όχι ένα παιχνίδι μόνο, απλά να του δώσω έτσι τη συμβουλή ότι έχει να το κάνει τούτο για ακόμα πόσες αγωνιστικές είναι. Έχει 12 και 10 αγωνιστικές. Για ακόμα 22 αγωνιστικές. Γιατί είναι παίχτες οι οποίες χρειαζόμαστε Κύπριους, εντάξει και ο Θεοδόρος. Και ο Θεοδόρος. Δηλαδή και καμιά σε πόσο Κύπριος είναι αυτές μας. Είναι ο Θεοδόρος πήγαν λαγίων τώρα. Ναι. Όταν έμπηγαινε ήταν ότι ήταν πόσους είχε γίνει. Ένιξε όπως εάς, όπως δεν μπορούσε να δω τις θέσεις τα μέρα, όπως ήταν μπροστά σου. Ναι. Και έβασε τίποτα, βάλτε τα γυαλιά σου εδέα. Δεν τους είδα, ρε, έχουν πάρει την κάτα του. Γίνεται. Έχω τα μέρα, πρέπει να καρμιώτης. Έχει τον Νεοφύτου ένα, στην εντεκάδα. Τον Κατσαντώνης κι ο Ανέστης κι ο Ελλάδα να θέλω πάρε. Μιχαήλ 90-3. Αβράμε 93 και Θεοδόρου 76. Εντάξει. Φίλε, είναι χαρά να τα λέμε, ειδικά που είναι το σωμάδι που είναι το δεύτερο γκρουπ, να το λέμε. Έφυγε ήταν μεγάλη νίκη, εκτός προγράμματος για την Καρμιώδησσα, πιστώνει στον προηγούμενο στους παίκτες, αλλά δεν και να μείνει στην κατηγορία μόνο με μοντές νίκες. Όχι. Συμφωνείς?
Φυσικά συμφωνώ. Εδώ και μεγάλη έτουν 4 παιχνίδια όθηση και στο πρόθυμα και στους ίδιους, διότι θυμούμε εδώ, τι μας να πάει δάμε στο δόξα, δόξα Καρμιώτησα, είπαμε να κερδίσει δόξα την Καρμιώτησα να πάνε και θυμάσαι. Και τώρα που την εξαιρέσουμε τη δόξα, 9, 10, 11, 13 και 16 και πάει, έμπηκε για καλά μες το... Για εμπάχω θέλω να πεις κάτι. Απογοήτευση. Απογοήτευση. Δεν το έβλεπα και σε κάποια φάση που σαν καφέ να μου «Έμα η Πάφος» έβαλα και θόρου λίγο και είδα αρκετά μετά το 60 απογοήτευση. Είναι καταφέρει ούτε να μπει στο παιχνίδι προς έκπληξη ούλους και εμένα διότι θεωρούν ότι άρχιψε και βρίσκει τα πόδια της η Πάφος και να χτυπήσει το πρωτάθλημα με αξιώσεις χωρίς να σημαίνει ότι τρεις βαθμούς που κορυφή είναι ότι οι τάχτες αλλά προβλημάζει. Είναι εκτός προγράμματος, έτσι. Τέλεια. Τα δύο απόδοση της ομάδας της Πάφου, έτσι, ας σημαίνει να λύσεις, ας πούμε, να χάσω και να χάνουν ευκαιρίες. Μπράβο, ναι, τούτο. Αφού γι' αυτό σου είπα μετά το 60-50 που το είδα, δεν ήταν μια ομάδα να τζάμε ότι... Παραπάνω πήγαινε στο να φάει και τρίτον παρά να... Ναι. Αεκάρης. Η μεγάλη έπληξη του, όχι έπληξη, το μεγάλο παιχνίδι του... της αγωνιστικής. Και η ανατροπή. Είχα πει εγώ, δάμε ότι το βλέπω ισοπαλία και δεν ήμουν μακριά. Είχαμε μπει την περασμένη εβδομάδα για την ΑΕΚ. Εντυπωσιακή. Για όρθωση. Η ΑΕΚ. Ναι, που είδε το μάσμα για όρθωση. Ναι, εντυπωσιακή η αλλαγή τη και παραπάνω και η αμυντική λειτουργία. Έναν το πρώτο γκολ που φάνηκε τα τελευταία πρώτο, ναι. 4 γκολ. Και κέρδισε τον Άρη με ένα τροπή. Ήταν μεγάλη νίκη. Θα είναι εκείνα που είπαμε στην αρχή, θα είναι, το που βγάζει. Τι. Ότι είναι να κυνηγήσει να είναι στην εξάδα με αξιώσεις. Μα έπαιζε να μπορεί να πιένει πρωτάθλημα. Και τούτο. Μπορεί. Είπα σου ότι και όντουλη. Δεν πάλι ξέρε Μαλέκο τώρα από φιάνο όρτρα και ήρθε τον πέσιμο. Μα έκαμε το ζωή τον πριν τον πέσιμο. Ότι έκαμε νίκη με τον Απόλλωνα, με τα παιδιά του, με τους Κυπρέους και το επόμενο παιχνίδι έναν παιχνίδι του Μπεσσιμών ότι είχαμε μεγάλα πράγματα. Το πιο κύριο που λέει την υπόθεση και δεδομένο είναι ότι παίχτε, ο μόνος που έφερε τον Όρτρα ήταν ο μόνος που τον έθελε, ναι. Ποιος, Τσαβιρογά, ναι. Είναι το αυτόν έθελε, αφού και ο Σάντου. Έκαμε τον ανανιώσεις. Εντάξει ρε, έκαμε τον ανανιώσεις, είναι τον καιρό που... Από την αρχή όμως, ως πριν να φύγει, ο μόνος που τον ήθελε είναι εκείνος, διότι φκάλλον μου είπε τώρα φίλε, να τούτη αλλαγή ούλη, δεν συμφωνούσε σε κάποια πράγματα με τον Όρτρα, είτε ο τρόπος που πέσει, είτε εκείνος που βάλει, είτε από ειδήρια, ή τα λοιπά. Και τούτη εντυπωσιακή αλλαγή, θα δω και εγώ, τα πρώτα τρία παιχνίδια δύο στον Μπεσσιμών, εχτες θα δω. Εντάξει, να πω την όρθωση. Εντάξει, ρε. Να πω την όρθωση. Ήταν και η τακτική του και το τρόπος του παιχνιδιού μετά τον γκολ που έφαγε. Ήταν εντυπωσιακή. Ήταν εντυπωσιακή. Για τον Άρη, ρε φίλε, θα τον κατηγορήσω. Θα δω. Θα τον κατηγορήσω. Ή τον Σπιλεύσκη ή τον Άρη. Μια ήττα είναι μες στο πρόγραμμα. Εκτός έδρας με την ΑΕΚ να σου πω ότι μου άρεσε και προβληματίζει με κτλ. Το δεύτερο ημίχρονο και η ανατροπή της ΑΕΚ σίγουρα ήταν και θέμα επήλθε εκείνο που έχουμε το πίσω μέσα στο μυαλό μας ο Άρης παρεύκει στο Ευρώπη, είναι πινέρα, είναι ρέντζε, είναι μέσα στο τούτο, έρχεται παίζει ντέρπι, ξαναφεύκει, ξαναντέρπι. Νομίζω ότι
Έναν ελαφρυντικό. Η Ευρωπή. Έναν ελαφρυντικό για το ότι έχασε σε μια ανατροπή του τη ομάδα. Μπορεί να το δούμε. Για την Ευρωπή. Την Ευρώπη, το, τα συνεχόμενα παιχνίδια, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί η εκπλήξη που έκανε και πιάνε το πρωτάθλημα πέρσι έναν τυχαία, τύπο τυχαίο και έναν άσχημο αποτέλεσμα είναι νομίζω να... Λέγε, Μαρή, και είναι εκτός προγράμματος μια ήττα εκτός έδρας που την ΑΕΚ. Απλά ήταν η αγωνιστική παρουσία της ομάδας του πολύ ήταν καλή. Ειδικά δεύτερο μικρό δεν φάνηκε τίποτα. Το δεύτερο, το δεύτερο. Ας πω, σε έναν ντέρπι, η κούραση και το, η ταλαιπωρία κτλ. Είναι το δεύτερο χρόνο. Και όμως κουράζεσαι. Οπότε προηγήθηκε η νίκη με την ΑΕΛ, ρε φίλε. Η Ευρώπη ήταν η ΑΕΛ που την νίκησε εύκολα. Και το ΑΠΟΕΛ. Τι. Πάει με το ΑΠΟΕΛ, το πότε είναι το ΑΠΟΕΛ μες στη Λεμεσό, πάλι ήταν που μετά την... Εντάξει, ναι, τέλος πάντων, είναι καλά κάνεις και εσύ και λες ότι δεν μπορεί να κατηγορήσουν την ομάδα με τη Βότση. Ναι, 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 τα τελευταία παιχνίδια του Europa, του κόφερες που παίζει. Europa παίζει, ρε Μάρες. Που παίζει, ναι, μπορεί να πάει ύστερα στο... να δούμε την Πέμπτη. Ναι, τα τελευταία παιχνίδια που παίζει εκτός και εντός, ας πούμε, και έρχεται Κύπρο, έτσι παιχνίδια εύκολα. Δεν έπαιξε, ας πούμε, εύκολο, δεν είσαι εύκολο παιχνίδι, δεν έπαιξε να άρεις, δόξα, να παίξει τώρα. Στο Τσίριο. Να παίξει τώρα. Έγινε το. Αλφαμεγά. Έγινε 20. Κάνε, αρέσει το νέο κήπο τη Λεμεσούρε. Με το γυρίζει. Τέλος πάντων, αλλάζει κάτι αν αρέσει το. Θα σου πω ότι δεν έχετε να βρει εύκολο παιχνίδι. Ούτε τσι άλλο είναι εύκολο παιχνίδι. Αν τέρπι. Φίλε, αλλάζει κάτι αν αρέσει. Εν πρώτο φαβορή για σένα, εν μπέστα φαβορή για πρόθυμα. Εν μπέστα φαβορή. Πρώτο φαβορή σου δεν έχω κανένα. Ούτε και το Αποέλ που είναι πρώτον τώρα σου είπα πρώτο φαβορή, ούτε και που πριν που ήταν ο Άρης κορυφή είναι πάσο ποτέ το πρώτο φαβορή, ούτε ο Απόλλωνας όταν ήταν στην κορυφή πριν 5 παιχνικιά, 6 παιχνικιά, 7 πόσα παιχνικιά, δύο από τον Κίτσα και τσιπεντό και έκανα κλιπ. Είπα ότι για το πρωτάθλημα και για ποιος είναι να μπει στην εξάρφηρε θα δούμε πρώτη φορά στο Κυπριακό πρωτάθλημα το τι θα γίνεται. Εννοείς ότι να γίνει μεγάλος συναγωνισμός. Η τελευταία και η πρώτη τελευταία αγωνιστική της εξάδας και του πρωταθλήματος νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξαναγίνει στην Κύπρο. Τι που να δούμε και έχεις δίκιο είναι όταν τελειώσει η 26η αγωνιστική και αν είναι η διαφορά της πρώτης με την έκτη θέση και με την πέπτη. Ναι, ναι. Για να δούμε τι ανταγωνισμό θέλει να έχουμε στο play-off, τη δεύτερη φάση. Τότε λίγο μακριά ακόμα. Ναι. Λίγο μακριά ακόμα. Έστω για να επειδή κάποιος είσαι έξω τα τελευταία παιχνίδια βγάλει άλλο κομμάτι ο Απόλλωνας έκαμε την νίκη του, ας πούμε. Και σαν η ΑΕΚ, ας πούμε, που τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια είναι εξαιρετική. Εντάξει, με έναν τραγικό Απόλλωνα, αλλά ακόμα ένα βαθμό το έπαιρας. Ναι. Παρακαλώ. Όμως, ρε φίλε, μια και επιλογή για την ΑΕΚ, σκέφτω κάτι που να σου πω. Επίσης τώρα έπαιξε η ΑΕΚ συνεχόμενα ντέρπι, Απόλλωνα ΑΕΛ, ανόρθωση Άρη. Έπιασε, νίκησε τον Απόλλωνα, έπιασε 10 βαθμούς, 4 παιχνίδια, με πολύ λάθος απολογισμός. Να πάνε να παίξουν τώρα μεταξύ τους οι άλλες ομάδες και η ΑΕΚ τώρα την επόμενη τετράδα αγώνων. Εάν καταφέρει να κάνει 4x3, είναι ένα πρόγραμμα που θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Ένα παίξει με τον Εθνικό εκτός, Δόξαν εντός, ο Θέλος του Αμόχωστος, ΑΕΣ στην έδρα της. Εάν κάνει 12 βαθμούς, αν πει άλλο 12 βαθμούς η ΑΕΚ, δεν είναι να μιλούμε για έξαδα. Να μιλούμε για 2-4 λαμέ να σταθεροποιηθεί. Διότι να έρθουν τώρα παιχνίδια που να παίξει ας πούμε παίξει από Ελαιμόνια, παίξει Πάφος από Ελ, να παίξει Πάφος Άρης, να παίξει Απόλλων από Ελ, ανόρθωση από Ελ. Εν τούτο που είπαμε για τις άλλες ομάδες, είχαμε πει για το από Ελ για την κουβέντα και είχε άλλη μια ομάδα, είχε άλλη μια ομάδα νομίζω που είχε βατόν πρόγραμμα και είπες με το. Α, βατόν πρόγραμμα. Ναι, και είχαμε πει, είδαμε ότι... Ήταν η Πάφο, δεν έπιαν όλα τα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι που το υπολογίζεις ότι είναι τρίποντο εν ήττα,
Περνούσα ακόμα και πίσω. Ή περνούσε μπροστά μα κάποιο σέρι. Όπω είχαμε το από έτσι, είπα. Τέλο πάντων. Είναι φοβερό το πρωτάθλημα μα. Είναι φοβερό. Μπορεί να μην έχει ποιότητα, αλλά έχει συναγωνισμό. Εντάξει, η ποιότητα ρε φίλε, σαν να αρκέψει σιγά σιγά το αρέσκει. Εντάξει, όμως αρέσκει, σαν όπως είναι απαιτητικός, σημαίνει ότι... Ναι, κάτι συνδυασμοί που βλέπω, κάτι μάχες που βλέπω, κάτι ποτσίνα, κάτι που δουλειά, νομίζω φαίνεται να έχουμε και λίγο, να σας δείξει λίγο το επίπεδο, και λίγο είναι καλό. Θωρώ παιχνίδια που βλέπω πράγματα επίπεδου. Και είναι καλό, ελπίζω να συνεχίσει και ακόμα να βελτιωθεί με τούτα ούλα που είχαμε παράπονο και όχι αδικά. Να παίξεις προβό, ρε φίλε. Όχι σαν προβό. Πέντε μου είναι πρώτης. Ήμουνες πέντε που τα εφτά, αφού δεν πάμε ρε. Ναι, γιατί μου είπες τίποτα. Έχασες καρδιώδες στα πάχο και αγάρισες. Α, γι' αυτό έτσι ετοιμάζουν που τα μύτια. Λόγω επειδή τα ήβραμε. Ναι. Έχασαμε την πάφο που έπρεπε να μου καθίσει ένα ευρώ. Την πορεία. Και το αγάρισες, παρόλο που είπες ότι έβλεπες τον Άρη να κερδίζει, αλλά εδώ και στο παλί. Ναι, δεν έβλεπα τον Άρη, γιατί σου είπα σου και τον λόγο σου, είπαμε η εβδομάδα. Έβλεπα παραπάνω να με χάσει. Που πάμε να σε αυτό προβώ και έως να ευκάλλω την εκπομπή να έχω γράψει. Είναι σιγά. Εθνικός ΑΕΚ, ρε φίλε. Λίγο ρε ξεντάμε, να σου πω, βρήκε σιωνίτη, πέφτει μου κάτι προβώ, πάμε να σου πω το εφτώμα. Αρέσκει μου πολλά. Πρέπει να κάνεις. Με τα καταφέρω αλήθως πάνω. Να κάνεις. Ωραία, θέλω. Εθνικός ΑΕΚ. Παναγία. Τι ήταν σημαίνει ο Εθνικός ο πρώτος χρόνος. Ο Εθνικός είναι ομάδα... ομάδα η οποία... δεν τα βάλει εύκολα κάτω. Δεν θα με παρασύρει η απόδοση της... της ΑΕΚ τα τελευταία παιχνίδια, το θεωρώ πολύ δύσκολο παιχνίδι και βάλω σου μια ισοπαλίδα. Πέντε βάλα κατά μόνος σου. Είναι γράφει, πέντε, το γραφείο είναι απίστευτη η κατάσταση με τις πέντες. Πέντε βρε άλλο, ρε. Είναι απίστευτη. Εθνικός ΑΕΚ, ρε. Ο Εθνικός ΑΕΚ ισοπαλία, ναι. Ομόνια Καρνούλης. Με τον Χρήστο λέει και κρέμισαν, είναι. Πάρε πιούν και κάνουν καφέ, είναι να το δέρει, να το δέρει. Έχει τον υπόψη του. Άσου. Αν όρθωσε ο θέλος... Να βάλα του. Δεν ξέρω, πάρε ο θέλος... Είχαμε πει ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Εχθές ήταν υπούτες πιο άσχημες εμφανίσεις του. Άσου. Πάρε κάτω. ΑΕΣ, ΑΕΛ, Παναγία μου. Βάρτου και τούτο ισοπαλή. Παναγία μου, παππούς από εκεί, Παναγία μου. Είναι ο Λομακή με τον πρώτο. Και να πάσει... Παναγία μου, Χριστέ μου, σε θέλει. Ήταν τούτο είναι τέτοια ισοπαλή. Τελειά. Τελειά σου πάλι. Μαλοχή. Ναι. Παρακαλώ. Αν και το αποέρεφε, το παιχνίδι. Μαλεκό, μην πάει πίσω από το παιχνίδι. Κανεί δεν μπορούμε να λέω. Εντάξει. Απόλυτο σαν να μην. Μα αφήνει με να μιλήσω. Απόλυτο σαν να μην. Μην πει όπω τη γυναίκα, όπω σε όλη περίοδο. Έτσι, μια φορά την μήνα έχω σπάσει και λέμε χωρί περίοδο. Δεν είσαι έτσι πράγμα. Αλλά είναι ένα γερφκό είναι και πόντες... Δεν το επιτρέπει κανεί. Να το πω πώς... Από όλο νέα σαν μία, ρε. Αφού καθόμαστε στην τηλεόραση και θέλουμε διαφήμιση σερβιέτες, ρε. Να πάμε να κάνεις σερβιέτα να τριγεί.
Δεν είσαι σερβιέτες Ανδρίες. Πάω πια μια. Παναγία μου, κάψε μια μηνύα, ρε Χριστό. Κάθε πόντζερο φρούνε για να είσαι σε... Μια φορά τον μήνα. Σε βάστιο, μια φορά τον μήνα. 11 ο Δεκέμβρη να τον υπολογίσουμε μέσα στο... Ότι να με την περίοδο μου μέσα στα φώτα. Τα 9-10 για μην. Απόλλωνια Σαλαμίνα. Απόλλωνια Σαλαμίνα. Παναγία μου, η Σαλαμίνα μου, μα να ξαναχάσει. Ναι, νομίζω ότι ο Απόλλωνας επάντησε, έκαμε την νίκη του μετά τα κακαούλα. Θεωρώ ότι πολλά δύσκολα να, να χάσει ο Απόλλωνας. Ναι. Και ένα διπλό παρακαλώ. Παναγία μου, Χριστέ. Να πιάνω από τον Ινόξα. Πότε παίζει το ερωτικό. Τι ώρα. Πότε παίζει. Ευρωπαϊκό, την Πέμπτη. Την Πέμπτη παίζει Ευρωπαϊκό και αν κερδίζει στη Λεμεσό. Κερδίζει 2-0. Θέλουμε και κι εγώ. Ναι. Η 3-1 είναι η 5-3. Βαμού το χει. Τελειώσαμε ρε φίλε. Γιατί τελειώσαμε αφού αρρώστησες, έκαμε πόντο, τίποτε σου είπα ακόμα, είναι όρεξη για τίποτε. Να δημιουργηθεί μια αυτοάν να μην έρθει σε εκπομπή, να πάει να κάνεις προπονήσεις, να μου να κάνεις. Τελειώνοντας, εντάξει θέλω να πούμε του κόσμου, 23 του μιλούν την Ομονία που έρθει. Ναι. Έχει αγωνιστική εικόνικα, τελεύτερο έχει αγωνιστική εικόνικα. Ναι, έχει. Τώρα έχουμε 11, 17-18 είναι να έχει. Έχουν σήμερα μηνύες, ναι. 16-17. Και έξα ξεκινά και να ξαναπεί. 16-17. 16 Δεκεμβρίου έχει... 17 ή 18. Είναι άλλη αυτό. Και ύστερα έχει 21, 22, 23. Συνέχεια. Και σταματά. Είναι αυτό που θα κάνουμε. Είναι μετά τα φώτα πάλι. Και του μήνες δεν έχει πρόθυμα. Έχει και του μήνες πρόθυμα. Έχει και του μήνες πρόθυμα. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Εσύ δεν θα σταματήσει. Τέλος πάντων, πάμε παρακατώ, είναι να τα πούνε ύστερα. Μπράβο τους. Και θα κάνουμε μόνο σε κόμμα. Δόξα σου, Θεός, ρε. Μητσίες κατηγορίες φαντάζομαι να παίξουν το Φεβράρι. Τέλος πάντων. Κάνει. Σου τι βάλω να πεις. Ω, ήρθαν τα Χριστούγεννα. Να μας βάλετε κάτι δεντρούι, δεν είχα. Δεντρούι. Ναι. Απιάμε που το μάγκα. Φίλο μας ο μάγκα. Κουλά δέντρα ο μάγκας. Μα να έρθεις στη Λευκοσία, όσο θέλετε. Μάχετε, μπορεί. Οκ. Λοιπόν, μάλλον μου, κλείσαμε, δεν είχα έξοδο, ναι. Ποιος παιδί μου, μάγκα μας. Έντιαξε τον άνθρωπο. Ξέρω εγώ. Έχω χωρικό μας τώρα νέος, ευχαριστούμε το. Και γίνω και τον Αντώνη και τον Φάνο. Πρέπει να κάνουμε ένα τραπέζι, ναι. Εσύ που είσαι μαθημένος στην τραπέζα, πήγαινε εγώ να πάμε καλά. Ευχαριστώ φίλε μου για τις ευχές σου, τις πραγματικές, τις ειλικρινείς. Γεια σας.